Φανή, καλησπέρα. Καταρχάς να σου πω ότι ούτε ψάχνω, ούτε μου λείπει κάτι. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά παιδί είμαι. Πράγματα που όλοι κάνουμε, αλλά κανείς δεν παραδέχεται ούτε στον ίδιο του τον εαυτό. Είχα κάνει ένα τέτοιο βίντεο το 2020, ο Ουτζή θα το θυμούνται. Νούμερο 1! Είναι το γνωστό awkward μαλακισμένο χαμογελάκι που κάνει σε κάποιον που βλέπει στον δρόμο που τον ξέρει και δεν τον ξέρει, παιδί μου. Αυτό το νεύμα. Δεν μπορεί να είναι κάποιο φίλο φίλου σου ή κάποιο πρώην μια γνωστή σου, ξέρω. Και όπως περπατάσαι στο μεγάλο δίλημα, τώρα χαιρετάω, δεν χαιρετάω, τον κοιτάω. Τέλος. Και το χειρότερο είναι όταν κάνεις το μαλακισμένο χαμογελάκι και δεν σου κάνει μαλακισμένο χαμογελάκι πίσω. Εκεί θες να ανοίξει και ένα καταπκύλες. Μαλάκα, τι έκανα, γιατί το χαιρέτησα. Δεν έπρεπε, ήταν η χειρότερη επιλογή που είχα στη ζωή μου. Και μόνο δύο! Εντάξει, πάρα πολύ κλάσικο αυτό. Δεν γίνεται να το σκάνει έστω μία φορά στη ζωή σου. Είναι κάποιες φορές που σου μιλάει ο άλλος, παιδί μου. Και κουφαίνεσαι, ρε. Ξεχνάς να μιλάς ελληνικά, δεν καταλαβαίνεις τι λέει. Τι είπες, δεν άκουσα. Για πες το πάλι. Δεν ακούω τι λες, δεν καταλαβαίνω. Εκεί παίζεις κόμπο. Ναι, με. Γιατί πρέπει να είσαι καταφατικός απέναντι στον τύπο. Αλλά μπορεί να πει και κάτι αστείο. Οπότε κάνουμε και το χάχα στο τέλος για σβήσιμο. Μπας και κάνει και χιουμοράκι, καταλαβαίνεις. Νούμερο 3! Η άβολη στιγμή που κάποιος φίλος θα χαιρετήσει μια παρέα 15 ατόμων όταν τους ξέρει όλους. Ζητάς σαν το μαλάκα έτσι με το χαμογελάκι, τους κοιτάς. Αλλά για πόση ώρα θα είσαι με το χαμογελάκι και θα κάνεις την κίνηση ματ. Κινητό και κάνεις λίγο μπρος στην αρχική σελίδα του κινητού σου. Πέρα δόθε, πέρα δόθε. Μα τι ωραία apps που έχω. Μπορεί να μπεις και λίγο στον καιρό, θα κάνεις καμιά αναζήτηση στο σαφάρι, κάνα τέτοιο παιχνιδάκι. Μπορεί να παίξεις και το game που δεν έχεις ίντερνετ με το δεινοσαυράκι που πηδάει. Ξέρεις τι λέω. Κάντε like part 2! Εμπρός. Γιώτα, καλησπέρα. Γεια. Καταρχάς να σου πω ότι ούτε ψάχνουμε, ούτε μου λείπει κάτι.